πλησιάζεται, λέει ο άντρας. Απαγορεύεται να βγάζουμε φωτογραφίες, να πετάμε σκουπίδια, δεν αγγίζουμε πουθενά, δεν μιλάμε δυνατά. Απαγορεύεται το κάτω. 4. Από τον Έλληνα Ιωάννη Ιωάννη. Όλοι αυτοί τώρα ονόμασαν την αίθουσα που θα κάνουμε τον κύκλο, θα πάμε προς τα κάτω και θα κάνουμε ένα κύκλο, αίθουσα των θαυμασίων, επειδή έχει πάρα πολύ ωραίο και πλούσιο διάκοσμο από σαλακτίδες στην οροφή, σαλακμίδες στο δάπεδο και κολόνες. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά μας, οι κολόνες ξεχωρίζουν για το λαμπερό τους χρώμα και ιδιαίτερα για το λευκό χρώμα που επικρατεί στο πάνω μέρος και το καφέ στο κάτω. Όπως θα δείτε πίσω σας εδώ και σε όλο το σπίτι που θα κάνουμε την πόρτα, θα δείτε σαν κυκώματα μια καφέ σκούρα οριζόντια γραμμή. Έως εκεί έφτασε το νερό όταν το σπίτι πλημμύρισε τον 4ο με 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Το σπίτι κατατάσσεται ανάμεσα στα 10 πιο αξιόλογα σπίτια της Ελλάδας. Να συνεχίσει την γραμμή έως εδώ το χωρίο του Κάψα και να κάνει και ένα ξενοδοχείο έξω από το σπίτι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι σήμερα. Εδώ ακριβώς πίσω σας τώρα υπάρχει ένα σταλακτητικό υλικό που μοιάζει σαν να είναι μια ανθρώπινη μορφή. Εδώ αυτό είναι το σταλακτητικό υλικό που μοιάζει σαν να είναι μια ανθρώπινη μορφή. Βλέπετε, σαν να έχει μάτια, στόμα. Αυτό εδώ σημαίνει ότι είναι μάτια που θα το δείτε κάποια στιγμή και από εκεί πάνω. Έτσι, το είδατε. Εδώ είναι λίγο σκύλα. Για τη μουσική. Βρισκόμαστε στην πλατεία 2 του Σπηλαίου. Το Σπήλαιο χρονολογείται από 15 έως 25 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είμαστε 35 μέτρα κάτω από το έδαφος. Βρισκόμαστε επίσης σε μια αίθουσα σχεδόν κυκλική που στο δάπεδο παντού υπάρχει λάσπη και είναι αποτέλεσμα των πλημμυρών. Στο δάπεδο κάτω θα δείτε κάτι μικρού σχηματικού φραγματάκια διεθνώς ονομάζονται γκουρ και είναι αποτέλεσμα της σταγονορροής. Επειδή το έδαφος δεν έχει μεγάλη κλίση, δημιουργούνται αυτά τα μικρά φραγματάκια. Είναι αναπόθεση ανθρακικού ασβεστίου. Όπως θα δείτε, το σπήλαιο σε πολλά σημεία του στάζει, έχει έντονη σταγονορροή. Αυτό σημαίνει ότι το σπήλαιο είναι ζωντανό γιατί ακόμα δημιουργείται. Τα χρώματα εδώ στην οροφή και στους βαθύτερους θαλάμους, όπως βλέπετε, δίνουν ένα φαντασμαγορικό μαρμαρόδες μοτίβο. Στο νερό, όταν το σπήλαιο πλημμύρισε τον 4ο με 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Νέο λευκό υλικό σε πολλά σημεία έχει καλύψει το καφέ. Αυτό είναι πρόσφατο. Θεωρείται πρόσφατο γιατί είναι μετά την πλημμύρα. Ό,τι είναι λευκό και λαμπερό, είναι μετά την πλημμύρα. Εδώ πάλι, δείτε ψηλά, υπάρχουν αυτοί οι σταλακτίτες. Τους έχουν ονομάσει λιθοματικές κουρτίνες. Θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες λιθοματικές κουρτίνες σε όλο το σπήλαιο. Αυτό γίνεται επειδή η σταγόνα δεν αποσπάται μέσα από την οροφή για να πέσει στο έδαφος, αλλά για κάποιο λόγο διανύει μια μικρή απόσταση πάνω στην επιφάνεια. Και αυτό χρόνο με το χρόνο, με το πέρασμα εκατομμυρίων ετών, η εναπόθεση του θρακικού ασβεστίου, γιατί όλο το βουνό από πάνω είναι ασβεστόλιθος, δημιουργεί αυτή τη λιθοματική κουρτίνα. Και αυτή οι συνθήκες που επικρατούν στο σπήλαιο και έξω από το σπήλαιο. Έτσι, αν εδώ είναι 5 εκατοστά, κατά μέσον όρο 500. Και συνεχίζουμε. Δηλαδή, αυτό σε. Στο Α θα δείτε μία κολόνα στη μέση που μοιάζει περισσότερο, μοιάζει σαν να είναι ένα σιδερό πίνακα. Και στη μέση της κολόνας, σαν κάποιος άνθρωπος να αναρριχάται. Δύο λεπτά, αν δείξει το λέει. Ναι, ναι. Προσέξτε, υπάρχει σταλακτήτη εδώ στη μέση, είναι σκοντάψυχα. Ελάτε, ελάτε πιο μπροστά για να χωρέσουν όλοι πίσω, να χωρέσουν εδώ πάνω. Α, συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Οι προβολείς δεν επηρεάζουν με τη θερμότητα. Είναι ο ψυχρός φωτισμός. Προφανώς δεν κάνει κακό. Έχει μελετηθεί, ο λίγος φωτισμός, αυτός ο ψυχρός, δεν είναι. Βρισκόμαστε σε μια μεγάλη αίθουσα, δηλαδή από εκεί που μπήκαμε, περπατήσαμε ως εδώ, θα κατέβουμε κάτω, θα κάνουμε τον κύκλο και θα βρεθούμε πάλι στην αρχή. Και όλος αυτός ο χώρος είναι 4,5 στρέμματα. Όλος ο όγκος της οροφής φαίνεται, δεν είναι έτσι, σαν να στηρίζεται στις κολόνες που βλέπουμε γύρω-γύρω. Εδώ μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη κολόνα που την έχουν ονομάσει κολόνα της γης. Τώρα, κατεβαίνοντας εδώ κάτω, στο βάθος και αριστερά, θα δείτε το βουνό να κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά και να στέκεται στον αέρα. Θα κατέβουμε, θα περάσουμε από δίπλα και θα το δείτε. Εδώ βλέπετε το βουνό που κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά και στέκεται στον αέρα, όπως είπαμε. Εδώ το νερό έχει φτάσει μέχρι την οροφή, γιατί όπως θα πούμε στην τελευταία αίθουσα, το νερό έφτασε 9 μέτρα πάνω από τη φυσική. Έτσι.
Βλέπετε πάνω στο καφέ την ανάπτυξη νέου λευκού υλικού που όπως είπαμε ότι είναι λευκό είναι μετά την πλημμύρα. Σε πολλά σημεία έχει γίνει νέο λευκό υλικό πάνω στο καφέ. Οι θωματικές κουπίνες θα δούμε και στην τελευταία αίθουσα, θα δούμε παντού. Εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία 4 του Σπηλαίου. Μπροστά από μένα και πίσω από εσάς ακριβώς βλέπουμε δύο στον γίνει ακόμη σε όλο το σπήλαιο. Έχουν γίνει σε δύο τμήματα, θα συνεχιστούν κάποια στιγμή. Και εκεί έχουν βρεθεί θράσματα αγίων και οστά ανθρώπων όπως θα δούμε στην τελευταία αίθουσα. Πίσω από αυτές δύο στοές υπάρχουν και άλλες καταβόθρες, οι οποίες επικοινωνούν με τις έξω καταβόθρες. Όταν έξω το νερό ανέβει μέχρι πάνω το κάγκελο, μέχρι τη γέφυρα, τότε μπορεί να μπει λίγο νεράκι από εδώ. Θα κλείσει για λίγες μέρες το σπήλαιο και ώστε να κατέβει το νερό και θα ξαναλειτουργήσει. Πάρα πολύ καθαρός και δεν έχει παρασύρει μαζί του και άλλα στοιχεία όπως βλέπετε. Και είναι ολόλευκος. Ελάτε σιγά σιγά. Θέλει την κολόνα. Είναι ένα σύμπλεγμα από κολόνες. Εδώ θεωρείται ότι ήταν ο λατρευτικός χώρος αυτών που ζούσαν στην περιοχή αλλά και μέσα στο σπήλαιο. Όπως βλέπετε, στη βάση της κολόνας υπάρχουν κάποιοι σταλαγμίτες, οι οποίοι ή έχουν αποκοπεί κάποια στιγμή από την οροφή λόγω του βάρους τους, ή κάποιοι τους έχουν μεταφέρει εδώ σαν διακοσμητικά στοιχεία. Στη βάση επίσης της κολόνας φαίνονται κάποια θράσματα αγκαίων. Προβολέα εκεί μπροστά στην κολόνα. Εδώ πάνω ψηλά τα κεφάλια μας βλέπουμε αυτούς τους μικρούς σταλακτίτες. Αυτοί ονομάζονται σωληνοειδείς γιατί έχουν γίνει σταγονορροή περίπου 1 έως 5 λίτρα νερό το χρόνο. Είναι όλοι κάθετοι μονοκρυσταλλικοί με ένα εσωτερικό καναλάκι με σταθερή εξωτερική διάμετρο γιατί έχουν λίγη σταγονορροή. Εδώ κάτω τώρα δείτε αυτό το σαλαμιτικό υλικό που μοιάζει σαν να είναι ένα δεντράκι εδώ. Έτσι. Και εδώ ένα χέρι και το δάχτυλο σαν κάτι να δει. Να απαντήσει το φόκους. Το απαιτούμε εμείς οι αυτοκίνητες. Ακούστε λίγο. Εδώ τελειώνει ο γύρος της μεγάλης αίθουσας που είπαμε έτσι. Μπήκαμε από εκεί, κάναμε τον γύρο που είναι 4,5 στρέμματα. Και θα κατέβουμε στη μικρότερη αίθουσα που είναι 2,5 στρέμματα και ονομάζεται αίθουσα των οστών γιατί έχουν βρεθεί απολυθώματα ανθρώπινων οστών. Θα τα δούμε εκεί. Εδώ έχει και ένας προβολέας και δεν έχει τόσο σημαντικό. Στο διάκοσμο βλέπουμε την καφέ σκούρα οριζόντια γραμμή που όπως είπαμε ο ζεκέφτος στο νερό όταν το σπήλαιο πλημμύρισε τον 4ο με 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Το νερό πήγε από τη φυσική είσοδο του σπηλαίου που είναι εδώ κάτω και θα σας πω τώρα που θα περάσουμε. Έφτασε 9 μέτρα πάνω από τη φυσική είσοδο και έχουν υπολογίσει ότι τα νερά έκαναν περίπου ένα χρόνο να κατέβουν. Άρα αυτοί που βρίσκονταν μέσα γιατί αποτελειμμένα βρίσκονταν άνθρωποι βρέθηκαν μπροστά μπορεί κάποια στιγμή να πέθαναν και από πείνα. Εδώ γύρω που βρισκόμαστε βρέθηκαν περίπου 50 σκελετοί. Που η ηλικία του είναι από 4 ετών ο σκελετός του μικρότερου κοριτσιού έως 48 ετών ο σκελετός του μεγαλύτερου άντρα. Τώρα, τα οστά βρέθηκαν συγκεντρωμένα σε αυτό εδώ το σημείο, που θεωρείται ότι είναι το ψηλότερο από πλευράς επίπεδου, αλλά από τη φυσική είσοδο του σπηλαίου. Αυτό συνηγορεί στην άποψη ότι μάλλον αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα μετά από μια ξαφνική πλημμύρα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν κάποιος στο βάθος, ήταν τα νερά να μπαίνουν, ήρθαν προς εδώ μήπως και καταφέρουν και βγουν και σωθούν, δεν τα κατάφεραν και πνίγηκαν. Και μόνο υποθέσεις μπορεί να γίνουν για τους λόγους που τους οδηγούσαν μέσα στο σπήλαιο. Ίσως για να εκτεθούν από τον εχθρό τους ή για να λατρέψουν τον Θεό τους. Όλοι μπροστά από μένα και πίσω από εσάς στο βάθος, δεν φαίνεται από εδώ γιατί απέχει 250 μέτρα, βρίσκεται η φυσική είσοδο του σπηλαίου. Που όπως είπαμε στην αρχή, εκεί απ' έξω βρίσκονται και οι καταβόθρες που για αυτές είχαν τη μηχανική και τυχαία ήταν και τη φυσική είσοδο. Δεν έγινε τώρα από εδώ η είσοδος, αλλά έγινε η τεχνητή από εκεί που μπήκαμε. Γιατί από εδώ το σπήλαιο δεν είχε πλούσιο διάκοσμα από σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολόνες. Επιπλέον είχε πολύ λάσπη κάτω στο δάπεδο και τα μέτρα ήταν πιο πολλά. Να διανυχθεί από εδώ η είσοδος και θεώρησαν ότι είναι καλύτερα να γίνει από εκεί που μπήκαμε. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τις καταβόθρες. Οι καταβόθρες βρίσκονται εδώ απ' έξω.
Είναι φυσικές τρύπες, κάτι σαν φυσικό σιφόνι, που απορροφούν τα νερά του χειμωνιάτικου μήνες και έτσι αποστραγγίζουν τον κάμπο της Μαντινίας. Η απορροφητικότητά του είναι πολύ μεγάλη, είναι 15 κυβικά το δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά όμως, το χειμώνα που βρέχει πολύ και τα νερά είναι πολλά, δεν προλαβαίνουν να τα απορροφήσουν και ο γύρο κάμπος, που είναι 20.000 στρέμματα περίπου, πλημμυρίζει. Υπάρχει όμως και μαγκινόδης λάσπη, η οποία είναι φερτή, δεν υπήρχε μέσα στο σπήλαιο. Έχει φτάσει ως εδώ με τις βροχές και τις πλημμύρες από τη φυσική ισχύ του σπηλαίου. Είναι τα νερά που πήγαν, δεν το λέω βέβαια, αυτό δεν το λέω. Όχι, ακόμα. Εκεί. Και εδώ πάνω. Αρκετά. Ναι. Όσοι τα βλέπετε μπορείτε να προχωρήσετε σιγά σιγά μέχρι και την ακροβολέα για να τα βλέπουν και οι επόμενοι. Μετά σε εκατομμύρια χρόνια θέλει να γίνει. Όχι, όχι. Ναι. Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, στην Εθνική Οδό Τρίπολη-Λεβίδη-Βιτίνα. Είναι επισκέψιμο καθημερινά και γιορτές και αργίες και Σαββατοκύριακα, εκτός από την ημέρα του Πάσχα. Ανακαλύφθηκε το 1887 από μηχανικούς που είχαν έρθει στην περιοχή για να δουν τις καταβόθες και τυχαία είδαν και τη φυσική είσοδο του σπηλαίου. Η πρώτη χαρτογράφηση έγινε το 1892 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Γουστάβο Φουζέρ και τον Έλληνα Νίκο Σιδερίδη. Και η τελευταία εξερεύνηση έγινε το 1974 από τον Έλληνα Ιωάννη Ιωάννη.